Τη δημιουργία πράσινων πρατηρίων που εκτός των συμβατικών καυσίμων θα μπορούν να διαθέτουν φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, υδρογόνο και ηλεκτρική ενέργεια, προβλέπει απόφαση που υπεγράφει από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλο. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αμυγών και μεικτών πρατηρίων φυσικού αερίου. Η ρύθμιση θα βοηθήσει τη χρήση αυτοκινήτων με φυσικό αέριο, καύσιμο που εξασφαλίζει αφενός μεν οικονομία στους καταναλωτές, αφετέρου είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια απόφαση η οποία έχει βγει για να προετοιμαστεί η ελληνική κοινωνία σιγά σιγά να δεχτεί τα πράσινα πρατήρια όπως λέγονται. Αυτά τα πράσινα πρατήρια θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό πρώτον φυσικό αέριο και κατά δεύτερον ηλεκτρική ενέργεια, ούτως ώστε να φορτίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ενέργεια για την κίνησή τους. Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο για μας. Απλώς δημιουργούνται οι υποδομές, οι δυνατότητες για μελλοντικές χρήσεις. Συμφέρει κάποιον να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια ή το αέριο? Και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι υποδομές αυτή τη στιγμή, γιατί μας λέτε ότι είμαστε αρκετά νωρίς? Καταρχήν, όσον αφορά για την περιοχή μας, δεν υπάρχουν προς το παρόν υποδομές. Όσον αφορά αν κάποιος καταναλωτής θέλει να αλλάξει το αυτοκίνητό του από βενζίνη σε ηλεκτρικό, σαφώς και συμφέρει. Απλώς το θέμα είναι ότι η τεχνολογία είναι πάρα πολύ καινούργια και δεν υπάρχουν και πολλά αυτοκίνητα και το κόστος ανταλλαγής σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ ψηλό. Ούτως ώστε δεν ξέρω αν κάποιον συμφέρει να κάνει μια τέτοια αλλαγή. Πρατήρια φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή μας λέτε που υπάρχουν στην Ελλάδα? Πρατήρια φυσικού αερίου έχουν δημιουργηθεί δύο στην Ελλάδα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Είναι μια πάρα πολύ ψηλού κόστους επένδυση που αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω υπάρχει επιδότηση από την εταιρεία φυσικού αερίου, αλλά προς το παρόν η αυτονομία, το κόστος του καυσίμου είναι πάρα πολύ χαμηλό. Να τονίσω ότι είναι άλλο το φυσικό αέριο και άλλο το υγραέριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει μετατροπή σε φυσικό αέριο, οπότε πρέπει το αυτοκίνητο να αγοραστεί εξ αρχής με φυσικό αέριο και η δυνατότητα που δίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη αυτονομία ένα αυτοκίνητο φυσικού αερίου για να διανύσει μια απόσταση 600-700 χιλιόμετρων που δίνει ένα αυτοκίνητο βενζίνης ή πετρέλαιο αντίστοιχα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, στο νομοσχέδιο για τη σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων που πέρασε από τη Βουλή, είχαν περιληφθεί διατάξεις με τις οποίες τα σημερινά πρατήρια και στους στεγασμένους ή στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων θα μπορούν να εγκατασταθούν και συσκευές φόρτισης ισορρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Επίσης, θα μπορούν να εγκατασταθούν διανομής εναλλακτικών καυσίμων όπως είναι τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο. Για την μετασκευή των κινητήρων των οχημάτων σε κινητήρες διπλού καυσίμου, δηλαδή βενζίνης ή πετρελαίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου, το εξής θα απαιτείται μόνο η χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων. Στην Αττική λειτουργούν από τη δημόσια επιχείρηση αερίου δύο πρατήρια φυσικού αερίου, στα Λιώσια και στην Αθούσα, τα οποία και τροφοδοτούν 600 λεωφορεία ΟΣΥ, 102 απορριμματοφόρα δήμων, καθώς και ταξί και ελάχιστο γιοταχή.